Το καλοκαίρι στην Ελλάδα βρίσκεται άντε πόρτας και η απόλαυση ενός παγωτού για τους Έλληνες εξελίσσεται σε πανάκριβη αγορά, καθώς η τιμή των παγωτών έχει αυξηθεί θεαματικά. Κρατώντας ένα κυπελάκι με τυποποιημένο παγωτό, βάρους μόλις 90 γραμμαρίων, ο ιδιοκτήτης Παντοπολίου Παναγιώτης Μελίδης μας λέει ότι κοστίζει 3,30 ευρώ, όταν πέρσι το ίδιο κυπελάκι με παγωτό της ίδιας εταιρείας πωλούνταν προς 2,60 ευρώ. Ένα κυπελάκι των 90 γραμμαρίων παγωτό, ο καταναλωτής θα το πάρει 3 ευρώ και 30 λεπτά, άρα το κιλό είναι επί 11 φορές τα 90 μας κάνουν περίπου κιλό, 36 και 30 το κιλό. Πέρυσι το κυπελάκι αυτό έκανε 2,60 και φέτος κάνει 3,30. Φαίνεται πολύ περισσότερο η αύξηση τιμής στο λίγο μεγαλύτερο, το οποίο πέρυσι έκανε 6,40 και φέτος κάνει 8,90. Και όλες αυτές είναι αυξήσεις της αγοράς με το πρόσχημα της ουκρανικής κρίσης και με την καταπληκτική διακυβέρνηση που έχουμε σήμερα. Ο κάθε έμπορας ή τυχανάς πράσινος έμπορας ανεβάζει όσο να είναι τις τιμές του. Και ο καταναλωτής αργά ή γρήγορα τις δέχεται. Αφού δεν βρίσκει τίποτε άλλο πιο φθηνό, τι να κάνει. Θέλει ένα παγωτό και το παιδί. Σαν χάρη. Το ίδιο ακριβά πωλούνται τα χειροποίητα παγωτά στα ζαχαροπλαστεία, που η μία μπάλα παγωτού πωλείται προς 2,30 ευρώ και το κιλό στα 16,50 ευρώ, όταν πέρσι η τιμή ενός κιλού παγωτού ήταν στα 15 ευρώ και περίπου 2 ευρώ η μία μπάλα παγωτού. Όπως εξηγεί ο κύριος Χάρης, ιδιοκτητής ζαχαροπλαστείου, η αιτία της αυξημένης τιμής είναι η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, όπως γάλα, ζάχαρη, αλλά και το υπέρογκο κόστος των τιμολογίων ενέργειας. Το παγωτό σε σχέση με τις περσινές τιμές στα καταστήματα στα ζαχαροπλαστεία έχει ανέβει τουλάχιστον 20 με 30% και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση των πρώτων υλών, το γάλα, η ζάχαρη και διάφορες άλλες πρώτες ύλες, η ξηρή καρπή και δεύτερον στο κόστος το ενεργειακό, ρεύμα, αέριο κτλ. Το οποίο έχει ανέβει και αυτό 30-40%, μπορεί και 50% σε κάποιους μήνες του χρόνου. Οπότε όλο αυτό έχει επιβαρύνει το κόστος παραγωγής μας και το αποτέλεσμα αυτό είναι να έχουμε 30% αύξηση περίπου στις τιμές σε σχέση με πέρσι. Η πώληση δεν έχει μειωθεί τραγικά, αλλά είναι ο κόσμος πιο, ας το πούμε έτσι, συγκρατημένος στην κατανάλωσή του.